κλείσουμε. Όπως σας υποσχεθήκαμε, τι έχουμε. Αγαπημένη Σία Λιαροπούλου. Ακριβώς. Back to back για να ξεμπερδεύουμε με τη Σία και να προχωρήσουμε και στα άλλα. Γιατί έχουμε ψάξει και έχουμε βρει πάρα πολλά πράγματα. Και έχουμε ζευγάρι της χρονιάς. Το οποίο ζευγάρι της χρονιάς ήταν ζευγάρια, ήταν μάλλον η υποψήφια και πήγαιναν να τη διεκδικήσουν δύο. Ενώ τα λέγανε ο ένας, τα έλεγε και ο άλλος, ο ένας έθαβε τον ένα, έθαβε τον άλλον. Το τέλος αυτή είχε την επιλογή με ποιον από τους δύο θέλει να καταλήξει. Και ας ξεκινήσουμε με το πρώτο βίντεο, να δούμε τι γίνεται. Μας κράζει το κοράκι, πες μου! Επειδή μας έχει ζαλίσει, πώς κράζει. Πώς, πες μου, λαμβάνω! Πώς κράζει το κοράκι. Τόση ώρα τα ακούω! Τόση ώρα! Κράζε! Πες μου πώς κράξε! Κάτω! Μην τρέπεσαι! Εδώ δεν μου κάτω! Κράξε! Κράξε! Έλα τόκι! Κράξε! 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 Ο τρόπος που σου μίλαγε, που σου συμπεριφερόταν, σε εγωίτευσε καθόλου? Είναι ο τρόπος δηλαδή που θα ήθελες από έναν άντρα δίπλα? Ερωτικά όχι. Φιλικά ίσως ναι. Ερωτικά γιατί όχι, δηλαδή τι σε αποτρέπει από να δεις έτσι τον Κωνσταντίνο? Καταρχήν έτσι η φωνή του, εμένα μου αρέσουν οι βαθιές φωνές ας πούμε στον άντρα έτσι πολύ. Και ήταν έτσι λίγο, όχι τόσο σκληρή, πώς το λένε. Το σούπερ το είδες που έλεγε η Άρτεμις και το Γλυφιτζούριτς. Και το Γλυφιτζούριτς βέβαια. Μάλιστα, συμφωνείς με όλο το κόνσεπτ μέχρι στιγμή? Εννοείται, μόνο με το Φρίδι δεν συμφωνώ, ναι. Αλλά εντάξει. Δεν παρά είναι ήρεμος ο ένας και δεν παρά είναι τρελός ο άλλος. Δηλαδή, ένας είναι μπράβο μου, το βρήκα εφιάστατο και μπράβο μου που το είπα πως κράζει το κοράκι. Και γελάει και μόνος και κοκκινήσει, νομίζω θα σκάσει. Και είναι δίπλα ο άλλος. Τι είναι, πως κράζει το κοράκι. Ο άλλος δεν ακούγεται καν, δεν προλαβαίνει να μιλήσει. Και εσύ πώς τη βλέπεις την Άρτεμις σαν γυναίκα? Είναι μια συμπαθητική και χαριτωμένη παρουσία. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις είναι η γυναικάρα, με την καλή την έννοια, δεν σε προσβάλλω, αλλά είναι μια συμπαθητική γλυκιά κοπέλα. Εσένα θα σου έκανε αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή αν τη συναντούσες στο δρόμο ή οπουδήποτε, θα την πρόσεχες με αυτόν τον τρόπο? Θα μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί στο παγγελί είναι πολύ αδύνατη. Θα την κοιτούσα για αυτό, θα έλεγα ρε παιδί μου, τι κοπέλα δεν τρώει. Γιατί να είμαι πιο παχιά από τη στιγμή που έτσι μου αρέσει αυτό το σώμα και έχω τις καμπύλες μου, δηλαδή δεν είμαι καμία μονοκόμματη γυναίκα. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραία. Θεωρώ ότι έχει πολύ ωραίο σώμα έτσι, και πιστεύω. Νομίζω ότι γενικώς είναι πολύ ευπαρουσίαστη γυναίκα. Όπως είπα, είναι πολύ αδύνατη. Πιστεύω ότι με μερικά κιλάκια θα ρίχνει πιο πολύ. Και εγώ πάλι το αντίθετο. Επίσης μου αρέσουν και τα κοντά μαλλιά στις γυναίκες. Το έχω ξαναπεί αυτό. Εγώ πάντα πιστεύω ότι τα μακριά μαλλιά σε μια γυναίκα έτσι αποπνέουν ωραία θηλυκότητα. Και έτσι αέρα. Δηλαδή πιστεύω ότι τα κοντά μαλλιά δεν μπορούν. Δεν νομίζω ότι τα μαλλιά βγάζουν τη θηλυκότητα. Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή... Τη θηλυκότητα δηλαδή τη βγάζουν οι τρίχες. Αυτό θέλω να πει. Καλά, δεν λέω αυτό. Εγώ εννοώ ότι μια γυναίκα με μακρύ μαλλιά, αλλιώς θα περπατήσει, αλλιώς θα κινηθεί. Είναι πολύ διαφορετικό. Οι γυναίκες με κοντά μαλλιά έχουν άλλο τύπο. Οπότε εγώ δεν νομίζω ότι η γυναίκα να είναι και καραφλή, κουρούπο εντελώς. Αν έχει θηλυκότητα θα τη δείξει. Μία ώρα κάθε τι άλλη να το ψήσει ότι. Η τρίχα δείχνει θηλυκότητα και όμως θέλει κουρούπα! Δεν πειλάει ρε παιδιά, αλλά και να έχει κάτι στο... Εσάς στον κα... του έχουν βάλει κάτι στον καναπέ και δεν βολεύεται. Δεν του αρέσει επειδή έχει μακρύ μαλλί. Τη θεωρεί αδύνατη. Δεν βρίσκεται λέει θηλυκότητα στις τρίχες. Όχι. Αλλά αυτή έχει καταλάβει ότι κάνει τεράστια προσπάθεια να τον μεταπίσει. Νομίζω ότι ούτε αυτή τον θέλει. Απλά επειδή είναι στη τηλεόραση, νιώθει ότι πρέπει να υπερασπιστεί τη θέση της, γιατί κάποιος είπε. Θεωρείστε ότι η Άρτεμις είναι ωραία γυναίκα? Ναι. Και θεωρώ συμπαθητική η παρουσία. Ζηλεύεις την Άρτεμις. Πάμε στο επόμενο. Τώρα δεν γίνεται να κάνω κάτι παραπάνω. Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν θα ήμουν αληθινός. Δεν μου αρέσει ούτε εμένα αυτό. Πιστεύεις ότι θα ρίξεις τα πιστεύω σου, το χαρακτήρα σου, με το να κάνεις μια κίνηση? Αν κάνω κάτι που δεν το νιώθω, πιστεύω θέλεις να πιάσεις το πόδι μου. Αυτό πιστεύω εγώ. Όχι να το φιλήσεις. Θα το ρίξεις. Δεν το κάνω. Δεν μπορεί να μου βγει κάτι. Αν θα μου βγαίνε και εκεί να καθόσουν, θα το κάνω. Γιώργο, να το βάλεις. Σκύψε και φίλησέ τη το πόδι. Έχουμε πέσει στην κατηγορία δύσκολοι άντρες. Δύσκολοι άντρες με αντάβιες. Αυτός που δεν γουστάρει να δώσει να φιλήσει πόδι. Καταρχήν, να πούμε ότι πού πας με αυτό το μαλλί. Εντάξει, το έχει κάνει ο Σόμερ στις αγάπες μαχαιριά. Το θυμήθηκες. Αυτός το παίζει δύσκολο. Το ότι έχεις πάει σε μια εκπομπή που λέγεται Ζευγάρι της Χρονιάς για να παίξεις μπάλα και μου το παίζεις και ιστορία. Αλλά έχουμε την απόλυτη περίπτωση. Την περίπτωση που στο Ζευγάρι της Χρονιάς άφησε εποχή, ναι. Την μία και μοναδική... Τάμι! Τι φωνάζατε ρε παιδιά στο κρεβάτι? Τι φωνάζαμε!
Άι, μάμι! Α, αυτό είναι. Άι, πάπι, άλλο λίγο! Ήρθε η μαμά σου, αυτά! Αμέ, τον έβαλα μες στην τουλάπα, μία ώρα καθόταν μες στην τουλάπα. Μα μπορείς, άι, μάμι, άι, μάμι, συνέχεια, ήρθε, τα έκανε. Ναι, λέει, είμαι καλή η κόρη. Λοιπόν, κρύφτηκε. Κάντε μου λίγο ένα λεπτό. Πώς φώναζες, έτσι όπως μου είπες, τόσο χαμηλά. Ναι. Τόσο χαμηλά, τόσο για να μην ακούσουν, δεν ξέρω αν πρόσεξε αυτό που είπα, ήταν οι γονείς μου στο σαλόνι. Η Τάμι, η οποία κάνει σεξ σπίτι με τους γονείς της και θέλει. Έχει να τη διεκδικεί ο Νταλικέρης και ο Αιθίωπας. Καταρχάς, κάνεις σεξ. Ναι. Είναι δίπλα οι γονείς σου. Ναι. Και φωνάζεις «Άι μάμι, άι πάπι». Ναι. Φωνάζει, λέει, τους γονείς σου που είναι δίπλα. Δεν μπαίνει μέσα ο πατέρας σου. Τι γίνεται, παιδάκι μου, όλα καλά. Τι γίνεται, κορίτσι, ναι, μου, τι γίνεται. Ναι, ρε μπαμπά, καθόμαστε αυτό. Ναι. Σε αυτή τη φάση. Όχι, έχει κενά. Ναι. Έχει κενά ιστορία. Ναι, η ιστορία της. Ναι, ήταν οι γονείς μου στο σαλόνι. Θέλω να φωνάξω όπως φώναξε εκείνη τη στιγμή. Άι, μάμι φώναξε. Τι θέλει να φωνάξει. Μπράβο, μαζί σας ήταν και φωνάζετε και δύο μαζί. Ναι, μπορεί να ήμουν και εγώ. Φωνάξτε λοιπόν και δύο μαζί τώρα. Άι, μάμι και οι τρεις. Και οι τρεις μαζί. Μαζί. Πάμε. Άι, μάμι! Άι, μάμι! Έλα μαζί κι εσύ! Άι, μάμι! Άγιο μίγο! Πες το σκυλάκι μου, πες το! Και τρεις θα το πούμε μαζί, αφού είπαμε και τρεις είμαστε. Άγιο μίγο, πες το μου, πες το μου! Πες το μου, έλα, έλα! Κούνα την ουρίτσα σου, κάνε μου κολοτούμπες, έλα! Ξεκάθαρα παρτούζα με αυτή εδώ. Ξεκάθαρο, η κατάσταση πάει για παρτούζα. Πρέπει να ανασκοθώ λίγο. Γιατί στα επόμενα επεισόδια πιστεύω ότι γίνεται το έτσι. Θα μπουν όλοι και θα το ευχαριστηθούν. Η Τάμι γαυγίζει και καλεί τον Νταλικέρη, το σκυλάκι τη. Κούνα την ουρίτσα σου. Ακριβώς. Και θα σκάσει και ο Αιθίωπας με την πιστόλα του, την προβοσκίδα του και θα γίνει ο Χαμούλης. Και οι γονείς απ' έξω. Ναι, ναι, και θα τους γονείς... φωνάζουν και οι τρεις μαζί. Και οι τρεις μαζί. Hi, mommy! Hi, mommy! Hi, mama, άντε παπά. Δηλαδή έφυγαν τροχάδιν ή έφυγαν επιπροπερπατητό. Εσύ βάλε την φαντασία σου να δουλέψει τώρα, ό,τι θες φαντάσου. Μα πώς φύγανε, δηλαδή, τρέχοντας. Εγώ σου είπα, 30 πόντους, να σου πω και έτσι χήμα. 30 πόντους. Καλά και σχόλος, κύριε. Σαν βγαλμένο χέρι, δηλαδή. Γιατί ξέρω να πει. Σαν βγαλμένο χέρι, δηλαδή. Το σου λέω, Πάτη, Τάμι, θα σε πονέσει, θα σε πονέσει ο Αιθίωπς. Δεν θα σε πονέσει. Αρκεί να μου ορκιστεί ότι δεν θα με τσούξει. Λοιπόν. Ξέρεις τι θέλω τελικά. Μέσα έξω. Θέλω μία πίπα. Αυτό θέλω. Θα φωνάξω το ναυτικό. Δώστε μου μία πίπα. Θα φωνάξω το ναυτικό. Την πίπα του ναυτικού θέλω εγώ. Μήπως θέλεις και τη φανέλα του στρατιώτη. Ας βρεθεί κάποιος, ρε παιδιά, να δώσει μία πίπα στη Τάμι. Για το Θεό. Τι ζητάει η κοπέλα. Μία πίπα. Για όνομα του Θεού, με 30 πόντους ο Αιθίωπας, ένα απλά έτσι να κάνει να την κοιτάξει. Τίποτα. Θα την φτάσει στο στόμα. Επίσης θέλω να πω ότι πότε ήταν αυτό γυρισμένο. Παλιά. Παλιά. Παλιά λέγανε έχει βγαλμένο χέρι, όχι τρίτο πόδι. Ναι, ήταν τον Άιρης. Δηλαδή 30 βγαλμένο πόντους χέρι. Λες στα βγαλμένο χέρι. Βγαλμένο χέρι, ναι. Γιατί είχαν 30 πόντους χέρι, ρε παιδί μου, σε τέτοια φάση. Καταλάβες, είχαν βρωμόχερα. Τι θέλω να πω, πάμε στο επόμενο γιατί με έχει φάει αγωνία με την Τάμι. Όχι! Θέλω την πίπα του ναυτικού. Αυτή την πίπα την καταραμένη που με παράτησε για αυτή την πίπα, όλο με την πίπα στο στόμα. Αυτή την πίπα θέλω εγώ στο δικό μου το στόμα, την καπνίζω. Θέλω να καπνίσω την πίπα της Ειρήνης. Θέλω την πίπα στο στόμα μου να την καπνίσω. Μπορώ να σου αγοράσω εγώ μια πίπα. Ή να στη δώσω πίπα. Ναι, θέλω πίπα. Τι... Θέλω μια πίπα, να πίπα την καπνίσω. Δώσεις μια πίπα, Αιθίωπα! Θέλω μια πίπα στο στόμα μου τώρα! Έχεις πίπα! Δώσεις μου τώρα μια πίπα! Έχεις πίπα να την στόμα με πίπες! Θέλω μια πίπα να την καπνίσω, να εισηγάσω! Είμαι θαρμάνη γυναίκα! Τάμι, πρόσεχε τον Αιθίωπα, θα σε φωνέσει και δεν έφυξει! Σε αυτή την ίδια να σου πω ότι θα έκανα! Θα σου σκίσει το καλτσό σου! Θα σου σκίσει το μαγιό σου! Λοιπόν... Θέλει να σε σκίσει, θέλει να σου κλείσει τις τρύπες! Θέλει να σου κλείσει τις τρύπες από την καρδιά σου! Θέλω να σου ανοίξει καινούργιες! Παιδιά, να πούμε ότι αυτά παίζανε στην ελληνική τηλεόραση πέρα μεσημέρι. Θέλω να σου κλείσει τις τρύπες. Θέλω μία πίπα. Έχει βγει μία γυναίκα και ζητάει μία πίπα και κανείς δεν της τη δίνει. Δεν είναι στενάχωρο αυτό. Εγώ είμαι να κλάψω, είμαι. Ακριβώς. Να σου πω. Έλα. Επειδή εσύ ασχολείσαι λίγο με τα αθλητικά και ξέρεις. Α. Εσύ ασχολείσαι με τις πίπες. Τι γίνεται. Ο Αιθίωπς. Ναι. Που λέει και φίλος μου. Ο Αιθίωπας. Δεν είναι ίδιος ο Καστίγιο του Ολυμπιακού. Εντάξει, παιδιά, δεν μοιάζει πολύ. Λίγο στο μαλλίνι, λίγο σγουρό. Αυτό δεν μοιάζει πολύ με τον Καστίγιο. Γιατί δεν είναι ίδιος. Καταρχήν ο Καστίγιο είναι Μεξικανός. Δεν είναι. Είναι διαπόχρωση, δεν ξέρω τον ίδιο ήλιο. Ναι, είναι με λαμψή, ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν μοιάζει τον Καστίγιο.
Όχι. Άμα ήταν εκεί ο Καστίγιο θα τη είχε δώσει πίπα ήδη. Θέλω να μας πει μια ερωτική φαντασίωση, μια ερωτική του ιστορία με το Φερμουάρ. Που έπαιξε ρόλο το Φερμουάρ. Σε ποια γυναίκα του ζωή φαντασίωση. Του, δεν σου πω μια ερωτική φαντασίωση. Έπαιξε ρόλο το Φερμουάρ. Θα σου πω που είχα πάει σε μια καφετέρια. Πόσο σκληρό ήταν και αν άνοιγε και αν έκλεινε. Να μας πει την πιο σκληρή ιστορία, την πιο δραστική. Θα σου πω που είχα πάει σε μια καφετέρια. Την πιο ερωτική. Ακούς και κατέβασα το Φερμουάρ, ήταν τρεις γυναίκες δίπλα μου. Κατέβασα το Φερμουάρ για να δείξω κάτι στη φίλη μου τα δίπλα. Εντάξει, κάτι πήγα να τη δείξω. Το μποξεράκι μου, βασικά θέλω να τη δείξω. Λοιπόν, αφού κατέβασα το Φερμουάρ, αυτές οι τρεις φύγανε. Τώρα δεν ξέρω τι κάνανε. Τώρα ή τρομάξανε ή ξέρω εγώ. Μπορεί το μποξεράκι να ήταν περίεργο. Μήπως είχε απάνω για βασίλειδες. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πήγε σε μια καφετέρια, ήταν τρεις κοπέλες δίπλα. Η μία και είχε πάει με μια φίλη του. Ναι. Και η φίλη του του ζήτησε να δει τον μποξεράκι με τους άλλους, με τους Άγιους Βασίλειδες, μάλλον. Τον μποξεράκι. Αυτός, να της δείξει κάτι. Να της δείξει κάτι. Άνοιξε το Φερμουάρ για να της δείξει κάτι. Και οι άλλες που ήταν παραδίπλα και πήραν τον καφέ τους, συγγνώμη, τρομάξανε. Φύγανε. Και φύγανε. Με τι τρομάξανε τώρα, κανείς δεν ξέρει. Και οι Άγιοι Βασίλειδες που κολλάνε. Στους 30 πόντους. Χιόνι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και στο τέλος με την Τάμη. Με ποιον πιστεύεις ότι η Τάμη ολοκλήρωσε? Όχι, λάθος, ξανά. Σε ποιον, ποιος έδωσε πίπα στην Τάμη? Καταρχάς πιστεύω ότι ολοκλήρωσε με όλους. Ναι. Έτσι όπως το είδα. Ποιος της έδωσε? Σίγουρα ο Αιθίωπας με το μποξεράκι. Και εσύ, Και εγώ αυτό πιστεύω. Άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με άλλα πολύ ωραία πράγματα. Σωστά. Σωστά. Αϊ, μάμι.